Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινάμε. All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Αλέξη Αβόπουλος και Χρήστος Αλτίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, σχολιάζοντας φυσικά κυρίως την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Είπα. Μπράβο. Έχει ξεκινήσει και το Ξάνθη ΑΕΛ για το κύπελο. Θα σας ενημερώνουμε. Για εσάς που ενδεχομένως να το έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον Χρήστο Κιώση είμαστε μαζί πίσω από την κονσόλα του ήχου και θα πάμε μέχρι και τις 7. Όλα τα θεματάκια θα αναλύσουμε. Η μπασκετική μας ομάδα πήγε υπέροχα χθες στο Παρίσι, κοντά στην Αντέρ. Πέστη μια αρκετά βαριά ήττα από την γαλλική ομάδα. Η ποδοσφαιρική προετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι, με τον Απόλλωνα Λάρισα στην Κυριακή το μεσημέρι, στο γήπεδο Αλκαζάρ, όπου θα υπάρχει και υποστήριξη φυσικά από τους φίλους της ομάδας που θα ταξιδέψουν στη Λάρισα. Θα δοθεί και από τον Απόλλωνα Λάρισας, με τον οποίο υπάρχει μια καλή σχέση, από το καλοκαίρι φάνηκε, μια θύρα για τους φίλους του Άρη. Θα σας πούμε έτσι πώς προετοιμάζεται η ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Θα πούμε και ό,τι μεταγραφικό, αν υπάρχει, καθώς είμαστε εν μέσω μεταγραφικής περίοδου μέχρι το τέλος του Γενάρη, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όσον αφορά την ενίσχυση στο ρόστερ που έχει ζητήσει και ο προπονητής και οποιαδήποτε άλλα θεματάκια υπάρχουν, έτσι θα τα σχολιάσουμε μέχρι και τις 7. Μετά το διάλειμμα του 5.30 θα πάμε λίγο και στη Λάρισα να δούμε τι γίνεται και με τον Απόλλωνα Λάρισας, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι, όλα αυτά θα τα αναλύσουμε μαζί παραούλα μέχρι και τις 7. Ότι θύμα της ομίχλης σήμερα έπεσε και ο Βαγγέλης Πλατέλας, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπόρεσε να πετάξει από την Αθήνα για την Θεσσαλονίκη, είχε μεταβεί για το ρεπό της ομάδας και ήταν να πετάξει σήμερα το πρωί για να πάει κατευθείαν στην προπόνηση στο Ρήσιο, αλλά δυστυχώς τα αεροπλάνα καθυλώθηκαν και δεν μπορούσαν να πετάξουν για να προσγειωθούν στη Θεσσαλονίκη αφού ήταν περιορισμένη η ορατότητα. Με συνέπεια να έρθει, αναμενόταν πριν από λίγο στην Θεσσαλονίκη και για να δείτε ότι η τεχνική ηγεσία, παρά τα προβλήματα γενικότερα που υπάρχουν και έχουμε πει πολλές φορές στην ομάδα, το γεγονός ότι λείπουν αρκετά στελέχη και γενικότερα σε επίπεδο οργάνωσης ο Άρης έχει ακόμη δρόμο να διανύσει, θα τον παραλάβει κατευθείαν από το αεροδρόμιο τον Πλατέλα ο Σωτήρης Οβίνο, γυμναστής της ομάδας, και τον πάει κατευθείαν στο Ρήσιο για ατομικό πρόγραμμα, για να μην χάσει δηλαδή και τη σημερινή μέρα, από τη στιγμή που είναι ένας από τους πιο κομβικούς, για να μην πω πιο κομβικός παίκτης της ομάδας, και από αυτόν εξαρτώνται πάρα πολλά στο παιχνίδι του Άρη μέσω επιθετικά, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα έχει αυτό το θεματάκι στο τελείωμα της φάσης, στο σκοράρισμα. Ο Πλατέλας είναι ένας παίκτης ο οποίος και δημιουργεί και σκοράρει, και ποιος να το έλεγε για τον παίκτη που ήρθε τελευταία μέρα, παιδιά, θυμηθείτε το, τελευταία μέρα των μεταγραφών, με προσωπική σφραγίδα και του Θόδωρου Καρυπίδη, για να τα λέμε έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Με φυσικά εννοείται τη συνένεση και τη συμφωνία και του Μυροφορίδη και του προπονητή. Εννοείται ποιος ψιλοχρωστούσε. Ποιος τυφλός δεν θα ήθελε το φως του. Και ήρθε και, παιδιά, έχει βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και είναι και αυτή τη στιγμή για μένα το Α και το Ω του Άρη. Μεγάλα ψέματα. Ο Βαγγέλης ο Πλατέλας είναι παίκτης αυτή τη στιγμή βαρόμετρο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κοίταξε, ένας παίκτης που είναι όπως το λες και εσύ. Απ' την άλλη, ο σχεδιασμός δεν είχε γίνει με αυτόν. Κακά τα ψέματα. Ναι, αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι αν προκύψει ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, στις περισσότερες των περιπτώσεων η ομάδα βγαίνει ωφελημένη. Σίγουρα ατομικά κάποιος παίκτης έχασε από την έλευση του Πλατέλα. Εννοείται. Και ήρθε και με αυτό το πακέτο, το οποίο ταιριάζει στο πλάνο της φετινής σεζόν. Δηλαδή με λίγα σχετικά χρήματα για φέτος που η ομάδα παίζει στη Football League και με προοπτική του χρόνου, τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του δηλαδή, να πάρει τα χρήματα που δικαιούται να πάρει και που πρέπει να πάρει βάσει τη αξία του, εφόσον η ομάδα, όλοι να πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, θα παίζει στη Super League. Και αυτό, να ξέρετε, είναι
Δύο περιπτώσεις παικτών μπορεί να αποκτήσει ο Άρης μέχρι τις 30 του μήνα, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ή κάποιο νεαρό, εξελίξιμο, ταλαντούχο, με προοπτική ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπορέσει και με λίγα χρήματα φυσικά εννοείται να είναι και στο ρόστερ της ομάδας την επόμενη σεζόν, ή κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι περίπτωση πλατέλα, θα δεχθεί να έρθει με λίγα χρήματα έως το τέλος της σεζόν με την προοπτική να τα πάρει την επόμενη, που η ομάδα με το καλό θα αγωνίζεται στη Super League. Δείτε την περίπτωση του Βαφέα, άσχετα αν κάει και από ό,τι φαίνεται, διότι δημοσιοποιήθηκε και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από αθηναϊκό site, έτσι για να μην βγείτε και πείτε κάποιοι ότι φταίμε εμείς εδώ από Θεσσαλονίκη. Από το site που μάλιστα ειδικεύεται σε ρεπορτάζ του Απόλλωνος Μήνης. Τώρα κάποιος το σφύριξε εκεί από τον Απόλλωνα ότι ο Άρης ψήνει το συγκεκριμένο και για να το χαλάσουν προφανώς το βγάλανε. Και τώρα ο Απόλλων φυσικά έχει στυλώσει τα πόδια, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και δεν πρόκειται να τον κάτι αφήσει ελεύθερο. Επειδή λέμε για αυτό το θέμα, εμείς εδώ πέρα όταν τέθηκε το θέμα του Στεφάνοβιτς, δεν είπαμε ότι τον θέλει η δόξα δράμας? Χάλασε. Τον κρατήσαμε επίτηδες. Εδώ Άρης ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Τώρα δεν είναι αυτό λέμε. Αν λοιπόν τον κάθε Βαφέα ή τον κάθε Μπαστακό ή οποιονδήποτε άλλο θέλουν να τον ξεφορτωθούν, δεν θα κοιτάξουν. Δεν τους νοιάζει που θα πάνε. Έχει όμως ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να μην πήρε τις ευκαιρίες. Για τον Βαφέα λες. Ναι. Και σου λέει από όλα σκάτσε. Εγώ να τον χάσω έτσι ελαφρά την καρδία τώρα, μιας και μιλάμε για ένα παιδί που είναι νεαρό. Όχι φυσικά. Το χάσει το καλοκαίρι. Δεν έχει χρόνο για συμβόλαιο ενός χρόνου παραπάνω. Ναι, γιατί τον έχεις εκεί τον ταλαντούχο να σκουπίζει τον πάγκο και την κερκίδα. Τέλος πάντων. Βάσει αυτό, λέω για μια περίπτωση για να περιγράψω περίπου πώς είναι το σκεπτικό για την ενίσχυση της ομάδας και αν μπορεί να προκύψει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό που λέω είναι ότι είναι σχετικό το ότι χαλάει επειδή δημοσιοποιείται οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, υπάρχουν και φορές που γίνεται και αυτό. Κοίτα να δεις. Που βγαίνει πήγαινες προς τα έξω επίτηδες. Να σου πω έτσι. Να σου το πω απλά και λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος. Στα μουλοχτά θα πήγαινες να τον πάρεις. Ναι. Δηλαδή, μείνεσαι ελεύθερος εφόσον δεν έχεις και χρόνο συμμετοχής. Θέλεις να πάρεις παιχνίδια. Εγώ σου εγγυώμαι ότι θα πάρεις κάποια παιχνίδια εδώ στον Άρη μέχρι το τέλος της περίοδου. Πήγαινε λοιπόν στα μουλοχτά, ζήτησε να μείνεις ελεύθερος και άμα σε αφήσουν έτσι την άλλη μέρα το πρωί είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και υπογράφεις. Πρόσεξε λοιπόν κάτι. Το ενδιαφέρον του Άρη όμως, γιατί έτσι γράφτηκε στην Αθήνα όπως λες, ότι κοιτάζει το Βαφέα ο Άρης. Ή ο παίκτης έχει μιλήσει. Ή ο Άρης. Δεν έχει μιλήσει ο Απόλλων Σμύρνης. 100%. Εκτός αν μίλησε ο παίκτης δεξιά και αριστερά. Αυτό λέω. Αν τώρα ο παίκτης πήγαινε σε κανένα συμπαίκτη του που είναι Τάτσι Μίτσι Κότσι ή πήγε στον Καζναφέρη, ξέρω εγώ, και του είπε άσε με να φάω, θέλω να πάω στον Άρη. Μπορεί να το είπε για οικογενειακούς λόγους. Να πάω στην οικογένειά μου να πει να είπε κανένα τέτοιο. Έχει διαφορά λοιπόν το πώς βγαίνει προς τα έξω. Είναι άλλο θέλω να μείνω ελεύθερος. Έτσι. Και άλλο θέλω να πάω στον Άρη. Έχει διαφορά. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί με τον οποιοδήποτε παίχτη, όπως λες και εσύ, αν θα είναι κάποιος ταλαντούχος ή κάποιος στυλ πλατέλα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι στο τέλος του μήνα θα προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, πάντοτε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου προκύπτουν κάποια θέματα, τέτοια μεταγραφικά. Σας έχουμε περιγράψει ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες, ότι οι προσθήκες θα γίνουν μόνο κάτω από αυτό το καθεστώς και μόνο εάν τα χρήματα δεν είναι πολλά, γιατί ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να διαθέσει στην αγορά περισσότερα χρήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει να τακτοποιεί τις άλλες του υποχρεώσεις. Οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι το τέλος του μήνα για να δούμε. Πάντως υπάρχει πρόθεση από την ομάδα να μπορέσει να βάλει κανένα δύο παίκτες μέχρι το τέλος του μήνα στο ρόστερ. Υπάρχει η διάθεση. Και η προσπάθεια θα γίνει. Τώρα, αν θα ευοδοθεί ή όχι, θα το ξέρουμε ως το τέλος του μήνα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, γίνονται κάποιες σκέψεις, γίνονται κάποιες επαφές. Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες και κυρίως μέχρι το τέλος του μήνα αν θα προκύψει κάτι θετικό. Κοίταξε, θα πάρει σίγουρα το Ρούνεϊ. Απλά το ζήτημα είναι αν θα τον πάρει για δώρα ή για το καλοκαίρι. Κοίταξε, αν θα παίξει τώρα ή το καλοκαίρι. Κάτι άλλο και να μην τον πάρει, να τον αφήσει στη Βέρεια. Τώρα και να τον πάρει το καλοκαίρι. Ναι, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι, εννοώ ότι θα τον αποκτήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γιατί έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο του Ρούνεϊ, αν θέλει να τον δώσει η Βέρεια, τώρα ολοκληρώνεται. Απλά αν τον πάρεις από τώρα, θα κάνεις αυτό που έκανε η Ιντερνασιονάλ με το Μολέδο. Να τον δεσμεύσεις από τώρα για το καλοκαίρι. Πρέπει να μπορεί να δώσει και ένα χαρτζιλίκι, ας πούμε, στη Βέρεια, ρε παιδί μου, για να τον κρατήσει. Λοιπόν, να κάνεις το εξής. Να μην ασχοληθείς καθόλου με τη Βέρεια, να υπογράψεις τον παίχτη για το καλοκαίρι και τελείωσε η υπόθεση.
Και αυτό γίνεται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί με το, στο μεταγραφικό κομμάτι που απασχολεί χωρίς καμιά αμφιβολία, κυρίως για τη θέση του φορ και τη θέση του, του δεκαριού. Έχω την αίσθηση, αν τελικά παραμείνει και ο Καπνίδης στην ομάδα, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεν έχει ζητήσει να φύγει ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Θα δώσουμε και το ρεπορτάζ σε λίγο. Έχει κάποιες προτάσεις, προφανώς. Λίγο πολύ όλοι οι παίκτες με τους μάνατζέρ τους και τα λοιπά συζητάνε κάποια πράγματα, αλλά είναι άλλο να λένε έχω ενδιαφέρον από την Κύπρο. Μια τζούρα μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, το μεγάλο, και θα τα πούμε και μετά το διάλειμμα, και λίγο πιο μετά γιατί έχουμε ένα ραντεβού μετά το διάλειμμα. Το μεγάλο πρόβλημα για τον Καπνίδη και η αιτία όλης αυτής της κουβέντας είναι το ότι δεν είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ότι ήταν δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι δεν αγωνιζόταν περισσότερα λεπτά. Είναι διαφορετικό από τον Μπαργκάν. Θεωρούσε ότι έπρεπε να... Και θεωρεί ακόμη και σήμερα, όχι θεωρούσε, κακώς έβαλα αόριστο χρόνο, θεωρεί ακόμη και σήμερα ότι αξίζει περισσότερου χρόνου συμμετοχή στην ομάδα από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ένα center for και κανένας άλλος, ο οποίος μάλιστα και στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, ο Διαμαντόπουλος, και θεωρεί ότι θα έπρεπε να πάρει περισσότερα λεπτά ο ίδιος αντί να παίζει ο Κάσους, για παράδειγμα, center for. Ευχαριστώ. Με διάβασε. Δεν ξέρω αν διάβασε ή όχι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι, να ξέρετε, το πρόβλημα το. Μα αυτό το να σου πω κάτι. Αυτό είναι το. Γιατί ξέρετε, είναι και ένα παιδί το οποίο είναι στα 25, προέρχεται και από τρεις σεζόν. Άσχετα αν οι δύο πρώτες ήταν στη Γάμα Εθνική, πολύ παραγωγικές με τον Άρη. Εντάξει. Και δόξα τω Θεώ. Δεν έχει δίκιο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, από το πουθενά ερχόμενος πριν από 3,5 χρόνια, μια χαρά την έχει κάνει τη δουλειά του για μένα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και με πολλά και κρίσιμα γκολ. Και δεν τον ούτε το αοριοποιούμε τώρα, ούτε το χαϊδεύουμε. Φέτος δεν είναι πολλά. Συγγνώμη, φέτος δεν έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Δεν έχει παίξει και πολύ όμως. Όσο έχει παίξει. Δεν έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Εντάξει, ήταν λίγο άστοχο το μάτς με την Παναχαϊκή. Αλλά. Είναι αυτό που λέγαμε και προχθές. Δεν γίνεται να βγαίνει ο Διαμαντόπουλος και να μπαίνει ο Κάσος σέντερ φορ. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει να του καταλογίσει τεχνική ηγεσία και διοίκηση κανένα θέμα όσον αφορά την αγωνιστική, την εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, όπως γίνεται με τον Μπαρκάν, την γενικότερη, την εγγένεια συμπεριφορά του στα αποθητήρια, το αν προσπαθεί ή όχι, το αν είναι επαγγελματίας, το αν είναι αθλητής κτλ. Και δουλεύει δεν και πολύ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα για τον Καπνίδη, ο οποίος γενικότερα είναι και είναι άρρωστος με την προπόνηση και με τον αθλητισμό γενικότερα. Δεν έχει δώσει και δικαιώματα. Δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα. Είναι το θέμα, το βασικό είναι αυτό, παιδιά. Και θα το αναλύσουμε και πιο μετά. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν ο Άρης είναι και ένας συνδυασμός πραγμάτων, θα αποκτήσει επιθετικό, θα αποκτήσει παίκτη, θα έρθει για τον Αντώνη τον Καπνίδη μια πρόταση στα χέρια του από τον εκπρόσωπό του που θα τον ικανοποιεί, ώστε να πάει στον Άρη και να πει αφήστε με να φύγω. Όλα αυτά είναι τώρα ένα συνδυασμός πραγμάτων τα οποία θα ξεκαθαρίσουν ως το τέλος του μήνα. Και δεν αποκλείεται, εγώ το θεωρώ και πολύ πιθανό, ίσως και το πιο πιθανό, να μείνει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα. Γιατί έχει και συμβόλαιο και μάλιστα έχει και να παίρνει και αρκετά χρήματα από πέρσι. Του βάζουμε και αυτό στην κουβέντα, στο τραπέζι. Γιατί είναι από τα παιδιά που συνεχίζουν από πέρσι. Όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν συζητάμε τέτοια ζητήματα. Και θα τα αναλύσουμε και λίγο πιο μετά. Τώρα θα πάμε στο διάλειμμα. Να σας πω ότι στο 0-0 είναι η Ξάνθη με την ΑΕΛ, στο 16ο λεπτό στο ματς κυπέλλου. Αυτό πώς είχε 3-0 στο πρώτο ματς, ρε φίλε. Πώς έγινε αυτό. Τι όνειρο είναι αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Και θα πάμε τώρα, κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάντοτε στο Λίμπερο, συντονισμένο στους 107 και 4 είμαστε μέχρι και τις 7 μαζί σας. Με το ρεπορταζάκι μας, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα τα θέματα. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε και γραμμές, γιατί γενικότερα έτσι μας ζητάτε να ακούσουμε και εσάς. Να το προγραμματίσουμε, έτσι, σαν θέμα στην εβδομάδα. Κάποια στιγμή να το κάνουμε, να βγάλουμε έτσι λοιπόν, να ακούσουμε και τον κόσμο. Βέβαια. Τι μέρα σήμερα? Τετάρτη. Τετάρτη. Παρασκευή. Παρασκευή, θα το καθιερώσουμε. Θα δούμε ανάλογα. Παρασκευή θα το καθιερώσουμε στάνταρ. Okay, θα το γιατί έχουμε και κάποια τηλεφωνήματα γενικά και εδώ και στη γραμματεία για να ρωτάτε ποια μέρα και αν έχουμε. Δύο φορές τη βδομάδα, μάλλον το κάνουμε. Δύο φορές τη βδομάδα, ανάλογα με την επικαιρότητα. Απλά τώρα τις γιορτές αυτά δεν είχε κάτι, ρε παιδιά, να πούμε να συζητήσουμε. Τώρα που ξανάρχισαν τα παιχνίδια κτλ. Τα ξαναλέμε. Θα δούμε. Την Παρασκευή όμως δεν υποσχόμαστε. Θα το καθιερώσουμε κάθε Παρασκευή.
θα συνεχίσουμε, θα αρχίσουμε μάλλον στην ουσία, γιατί τώρα θα κάνουμε την πρώτη μας κουβέντα. Με ποδόσφαιρο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Λάρισας σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι την Κυριακή στο γήπεδο Αλκαζάρ, την παλιά έδρα της Λάρισας δηλαδή, και όχι στη φυσική έδρα. Μόλις είπες Αλκαζάρ, έφαγε γκολ η Λάρισα. 1-0 η Ξάνθη. Αν ήταν τυχαίο ή όχι το γεγονός αυτό. Και θα δώσουμε την καλησπέρα μας έναν από τους έμπειρους και καλύτερους φυσικά ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λάρισας, τον Νίκο Τοσουλίδη. Νίκο, καλησπέρα και καλή χρονιά από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και καλή χρονιά και σας. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Πώς είναι γενικά τα πράγματα εκεί στον Απόλλωνα Λάρισας? Εμείς και στα παρακολουθούμε από κάποια απόσταση. Βλέπουμε έχουν φύγει κάποια παιδιά, κάποιες προσφυγές. Ανέβηκαν κάποιοι από την δεύτερη ομάδα, έγιναν επαγγελματίες. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα? Εντάξει, γενικά είναι μια καλή προσπάθεια από την περσινή σεζόν. Η ομάδα κατάφερε να πάρει την άνοδο. Τα πράγματα είναι καλά. Τώρα ο καθένας από τη στιγμή που πήρε το δρόμο του για κάποιο λόγο αποφάσισε να το κάνει. Mm-hmm. Η ομάδα είναι οργανωμένη και προσπαθεί, ας πούμε, για το καλύτερο, και η διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Είστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής από την πορεία της ομάδας? Βλέπω εδώ ότι ο Απόλλων Λάρισας έχει 12 βαθμούς στα 10 παιχνίδια. Είναι ακριβώς πάνω από τη ζώνη, δηλαδή είστε τώρα, ναι. Ναι, είναι σωστά. Εντάξει, νομίζω στην αρχή είχαμε κάποια τυχαία αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Κάναμε πριν τις γιορτές 2 νίκες και αυτό νομίζω μας βοήθησε λίγο ψυχολογικά και βαθμολογικά. Είσαστε οι γκατέμιδες της κατηγορίας πάντως, έτσι? Είστε οι μόνοι που χάσατε από τον Αχαρναϊκό? Ναι, νομίζω ότι όντως έτσι είναι οι γκατέμιδες της ιστορίας. Τώρα από εκεί και πέρα εκκρεμεί η απόφαση. Εύχομαι κι εγώ να καταφέρουμε πάνω στους βαθμούς. Ναι, είναι ψιλοάδικο τώρα. Δηλαδή όλοι έχουν 6 βαθμούς, εσείς θα έχετε μόνο 3. Εντάξει, είναι λίγο. Αλλάζουν τα δεδομένα στην κατηγορία, αλλά αυτός ήταν ο κανονισμός, μάλλον. Εντάξει, πήγε δικαστικά να πούμε. Η εικόνα σας πάντως δεν ήταν κακή και στο μάτς με την Παναχαϊκή που έγινε πριν από λίγες μέρες. Ήταν αρκετά ανταγωνιστική και ίσως, δεν ξέρω, δικαιούσασταν κάτι παραπάνω. Τι πιστεύεις εσύ? Θεωρώ έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, αδικούμαστε από το σκορ. Mm. Γιατί νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Απλά δεν καταφέραμε τις ευκαιρίες που πραγματοποιήσαμε να τις μετουσιώσουμε σε γκολ. Και δυστυχώς χάσαμε. Τι εικόνα σου άφησε γενικά η Παναχαϊκή, Νίκο? Γιατί είναι μια από τις ομάδες που δεν τις περίμενε γενικά ο αρκετός κόσμος να είναι όπως είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Εντάξει, είναι μια ομάδα ιστορική από μια πολύ μεγάλη πόλη της Ελλάδας, αλλά δεν περίμενε κανείς να είναι αυτή τη στιγμή στη θέση στην οποία βρίσκεται. Κακά τα ψέματα. Ναι, σωστά. Απλά αυτό που βγάζει αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή για αυτό που βλέπω και ακούω είναι ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα. Μια σοβαρή ομάδα και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που βγάζει η Παναχαϊκή και βρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι σταθερότητα. Ναι. Την Κυριακή υπάρχει ένα δύσκολο μάτς για την ομάδα σου, όπως δύσκολο θα είναι βέβαια και για τον Άρη, όπως κάθε παιχνίδι νομίζω στη Football League. Πώς το περιμένετε γενικά? Εντάξει, αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής, οι διαφορές των ομάδων δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Αν δεν παρουσιαστείς σοβαρός, νομίζω θα έχεις προβλήματα είτε με την θεωρητικά μικρότερη είτε με τη μεγαλύτερη ομάδα. Mm. Τώρα, όπως είπα και την Παναχαϊκή, νομίζω ισχύει το ίδιο για τον Άρη. Δείχνει πάρα πολύ σταθερός και σοβαρός και γι' αυτό δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εντάξει, το γνωρίζετε πάντως γιατί έχουν γίνει δύο φιλικά παιχνίδια. Και εντός και εκτός, να μου επιτραπεί η έκφραση. Άρα εικόνα έχετε πέρα από τα μάτς τα οποία έχετε παρακολουθήσει ενδεχομένως και στην τηλεόραση? Σίγουρα έχουμε μια εικόνα, γίνανε δύο φιλικά, απλά θα είναι σίγουρα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εκείνο του καλοκαιριού. Mm-hmm. Από τις αποχωρήσεις, γενικότερα τα θεματάκια που προέκυψαν, Νίκο Εσχάτος, στην ομάδα σου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζετε πλέον μπροστά, έτσι δεν είναι? Από τη μέση και μπροστά. Εκεί είναι το υπάρχει όμως και προσθήκη εκεί. Πήραν τον Κανούλα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε όντως έλλειψη παικτών. Τώρα σιγά σιγά γίνονται κάποιες προσθήκες.
Και εύχομαι να ολοκληρωθεί το ρόστι για να είμαστε πλέον πάλι ανταγωνιστικοί. Είναι απώλεια ο Τσιλούλης, είναι σίγουρα, γιατί είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας. Είναι απώλεια, από αυτή τη στιγμή ο Σωτήρης κιόλας δείχνει ότι είναι πολύ φορμαλισμένος. Πόσα γκολ έχει βάλει, 7, 6, 7, πόσα. Βάζει συνέχεια. Νομίζω 5-6 γκολ να έχει, ναι. Ναι. Αυτός και ο Σαχινίδης δεν είναι, έχει βάλει κι άλλος γκολ. Από ό,τι βάλω κι εγώ ένα. Να μην σε αδικούμε. Όχι, εντάξει, εντάξει. Όχι, τέσσερα έχει βάλει ο Σαχινίδης, σίγουρα το έβλεπα προχθές. Ο οποίος Σαχινίδης είναι, δεν είναι, δώσε λίγο ρεπορτάζ, βοήθα λίγο. Είναι στην ομάδα, δεν είναι, προπονείται. Αυτή τη στιγμή ο Σαχινίδης δεν είναι στην ομάδα, κάνει προπονήσεις με την ομάδα, απλά δεν συμμετείχε και στο τελευταίο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Α, κάνει προπονήσεις. Επιδιώκει να μείνει ελεύθερος, κακά τα ψέματα, νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάση τόσο να μην θέλουμε να το φέρουμε και σε δύσκολη θέση. Μην τον εμφανίσει την Κυριακή ξαφνικά στο Αλκαζάρ. Όχι, δεν νομίζω να γίνει κάτι και τώρα δεν ξέρω από εκεί πέρα. Μάλιστα. Ο Κανούλας που έχει περάσει από τον Άρη ξεκίνησε προπονήσεις. Ναι, είναι κανονικά. Ο Σάκης νομίζω θα προλάβει κιόλας. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα τις προπονήσεις και μετέχει κανονικά. Mm-hmm. Το γεγονός ότι αγωνίζεται στο Αλκαζάρ, τι σημαίνει για τον Απολλωνάρη, γιατί δεν είναι η φυσική του έδρα, γι' αυτό το ρωτάω. Είναι ένα πιο μεγάλο γήπεδο ασφαλώς. Ναι, αυτό έχει γίνει από την αρχή του καλοκαιριού. Mm. Η φυσική μας έδρα είναι η Φιλιππούπολη, αλλά νομίζω ότι και το Αλκαζάρ είναι, όπως είπατε και εσείς πριν, ένα ιστορικό γήπεδο. Ναι. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση, γιατί έχω πει και χρόνια να το επισκεφτούμε. Ο Τύρναβος έπαιζε πέρσι, θυμάμαι. Πρόπερση νομίζω. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση ο Γλωτάπητας γενικά. Είναι σε καλή κατάσταση, θα μπορούσε να είναι και σε καλύτερη γιατί παίζουν και άλλες ομάδες μέσα. Ναι. Νομίζω οι γυναίκες της Λάρισσας και εντάξει, όσο μπορεί συντηρείται. Κατάλαβα. Από την κοινωνία εκεί έχετε υποστήριξη γενικότερα τη Θεσσαλική της Λάρισσας? Υπάρχει υποστήριξη. Όσο μπορεί ο κόσμος σε κάθε παιχνίδι έρχεται και βοηθάει. Εντάξει, τώρα χρειάζονται και νίκες για να μπορέσει να προσελκύσει και άλλο κόσμο, θεωρώ. Τον Άρη πώς τον περιμένετε την Κυριακή? Αυτή τη στιγμή έχει ένα ρεκόρ 8-2-0, δηλαδή 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, να είτε το πρωτάθλημα, έχει την καλύτερη άμυνα με 4 γκολ παθητικό. Πώς το περιμένεις το παιχνίδι? Το περιμένω σίγουρα δύσκολο, όπως είπαμε και πριν λίγο, ότι και για τον Άρη θεωρώ και για μας είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Απλά ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί. Αλλά δεν παρουσιάσει σοβαρό, όπως είπα, ίσως να έχει και πρόβλημα. Πάντως ο Άρης, ό,τι όποιο παιχνίδι έχει σκοράρει, το έχει πάρει. Δηλαδή, οι δύο απώλειές του μέχρι τώρα είναι στα μάτς με τον Όφη και τον Πανεγέλου που δεν βρήκε γκολ. Φαντάζομαι ότι είναι ένα σημείο που θέλετε να προσέξετε ιδιαίτερα, έτσι να μην δεχτείτε τον γκολ πίσω. Νομίζω ότι όταν καταφέρνεις και βάζεις γκολ, από εκεί και πέρα το μυαλό σου είναι στο να το κρατήσεις το σκορ έτσι ώστε να πάρεις τη νίκη. Τώρα αν καταφέρουμε και μπορέσουμε να μην δεχτούμε γκολ από τον Άρη, θα είναι ευτύχημα. Γενικά πώς βλέπεις, για να κλείσουμε και με αυτό το πρωτάθλημα, ποιες ομάδες βλέπεις να πηγαίνουν μέχρι το τέλος? Ο Όφη έχει κάποια προβλήματα οικονομικής φύσεως και κανείς δεν ξέρει πόσο θα τον επηρεάσουν. Η Παναχαϊκή κρατιέται μέχρι και έκανε και κάποιες προσθήκες πριν του Βασιλείου, πριν του Τάσιο. Τα Τρίκαλα έχουν κάνει αρκετές καλές κινήσεις. Η Δόξα παίρνει επίσης παίκτες. Θεωρώ ότι αυτές οι 4-5 ομάδες θα είναι ο Άρης, η Παναχαϊκή, η Δόξα. Τώρα για τον Όφη πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτές μου δείχνουν ότι θα είναι τα φαβορί ουσιαστικά για να ανέβουν στην Αθηνική. Μάλιστα. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Νίκο, για σένα και... Και καλή επιτυχία από το επόμενο μάτς. Μετά το Άρη εννοούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να την κάνουμε την ευχή. Εμείς κάθε φορά που μιλάμε με ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες των άλλων ομάδων, δεν μας παρεξηγούν έτσι κι αλλιώς τα παιδιά. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι αυτά τα παιχνίδια με τον Άρη άπαντες τα βλέπουν ως τεράστια ευκαιρία για να δείξουν και 5 πράγματα παραπάνω, έτσι. Αλλά τώρα, αν το σκεφτεί αυτό που είπαμε, το στατιστικό, ο Άρης πραγματικά όποτε σκοράρει δεν έχει καν ισοπαλία. Το μάτς δεν θα είναι εύκολο, ούτε την Κυριακή, ούτε κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Έτσι. Κάθε ομάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, περιμένει τον Άρη για να το μπορείς να το κάνεις εύκολο. Και όσο δεν χάνει ο Άρης, καταλαβαίνετε ότι θα το προσπαθούν ακόμη περισσότερο για να γίνει ήρωας αυτός που θα το κάνει την πρώτη ήττα του Άρη. Και
ο Άρης θα πρέπει να περιμένει μια μάχη και την Κυριακή. Βέβαια είναι ένα μάτι το οποίο εξαρτάται κακά τα ψέματα αποκλειστικά από τον Άρη. Εγώ δεν πιστεύω ότι πάνε αυτός, για να κερδίσουν αυτές οι ομάδες. Το πώς θα εμφανιστεί, το αν θα είναι σοβαρός και κυρίως το αν θα καταφέρει το θεματάκι που έχει στο σκοράρισμα να το λύσει, δηλαδή να πετύχει ένα γρήγορο γκολ ή ένα εύκολο γκολ, ούτως ώστε να απλοποιήσει τη διαδικασία. Αυτό είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει και το παιχνίδι της Κυριακής κοντά στον Απόλλωνα Λάρισας. Ο οποίος, εντάξει, πιο αμυντικά λίγο θα παίξει, φαντάζομαι. Έχει και αυτό το θεματάκι μπροστά, δεν έχει ούτε το Σαχινίδη πλέον, θα έχει ούτε το Τσιγούλη. Περίμενε, το Σαχινίδη περίμενε. Γιατί μαθαίνω. Θέλει να πάει στη Δόξα. Και αυτός, αφού δεν κόπηκε. Θέλει να πάει στη Δόξα. Επιμένει. Προπονείται όμως, ναι, δεν προπονούνταν. Και του έγινε πρόταση να μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Αν είναι δυνατόν να φοβάσαι το Σαχινίδη και τον κάθε Σαχινίδη. Τώρα μιλάμε για τους καλύτερους παίκτες τώρα του Απόλλωνα Λάρισας. Κανούλα θα έχει μπροστά. Εντάξει. Νομίζω είναι βούτυρο στο ψωμί του Δελιζήση. Νομίζω είναι ξεκάθαρα το μάτς το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη. Δεν είναι. Αυτά τα μάτς είναι το πώς θα τα διαχειριστεί ο Άρης. Και έτσι. Πόσο γρήγορα θα σκοράρει. Πόσο εύκολα και γρήγορα θα σκοράρει. Μακάρι να σκοράρει και γρήγορα και εύκολα να περάσει από την Λάρισα. Πάντως από το συγκεκριμένο γήπεδο έχει περάσει μόνο η Βέρεια. Να λέει κάτι αυτό. Με 1-3 πέρασε η ομάδα της Ημαθίας από τον Απόλλωνα Λάρισας. Μια ομάδα η οποία έχει αρκετά καλές σχέσεις με τον Άρη. Δεν είναι, γιατί υπάρχουν και ομάδες που τον αντιμετωπίζουν εχθρικά, έτσι, αλλά... βέβαια και η ισοπαλία είχες με μια ομάδα που επίσης τον αντιμετώπισε πάρα πολύ φιλικά. Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει. Δηλαδή, εγώ που ήμουν και εκεί, τους είδα όλους αγκαλιές, φιλιά. Καλώς ήρθατε από εδώ, ελάτε, καθίστε κτλ. 0-0. Δεν σημαίνει ότι όταν έχεις καλή σχέση με μια ομάδα, ότι αυτή η ομάδα θα καχαριστεί. Και μπράβο στο Μανεγιάλιο, γιατί πήρε το Χ με τον Άρη και μετά από μια εβδομάδα πήγε στη Δράμα και επίσης πήρε το Χ. Αυτό δείχνει μια καθαρή ομάδα. Δείχνει μια ανεξάρτητη ομάδα. Δείχνει μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και προσπαθεί με αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έτσι. Και μπράβο τους. 1-0 στο 39 είναι το παιχνίδι της Ξάνθης με τη Λάρισα. Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι η Λάρισα έχει κερδίσει με 3-0. Άρα η Ξάνθη για να το πάει στην παράταση πρέπει και αυτή να κάνει το ίδιο σκορ. Και αν δεχτεί βέβαια γκόλ οι Ξάνθη θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα είναι πολύ διαφορετικά. Τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο ή της Ξάνθης. Ξάνθη που έχει τον Ταλκά αυτή με το κύπελο και νομίζω ότι το μεγαλύτερο της, έτσι, ο μεγαλύτερος Ταλκάς της ήταν εκείνο το παιχνίδι με το ακροτελεύθερο και τον γκόλ του Το παλεύει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί. Ένα, αλλά πήγε και ένα τελικό, δεν πήγε. Με ποιο πήγε τελικό? Τον Παναθηναϊκό πήγε τελικό, με την ΑΕΚ, με ποιο πήγε η Ξάνθη? Και όσες πήγε, Ξάνθη δεν πήγε ένα τελικό. Με την ΑΕΚ πήγε, με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ. Μπράβο. Είχε χάσει με κατεβασμένα τα χέρια. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια και ο θεσμός του κυπέλλου είναι ένας θεσμός που νομίζω ότι και αυτός θα επανέλθει για όλους μας την επόμενη σεζόν καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπου θα ξεφύγουμε από τις καταστάσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και θα βλέπουμε λίγο διαφορετικά την όλη φάση κατάσταση. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει μάτσο όπως αυτό της Κυριακής να πάει ο Άρης, να το καθαρίσει, να κερδίσει, να το πάρει και να πηγαίνουμε μετά να περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι και να πηγαίνουμε συνεχώς παρακάτω. Είναι μια ευκαιρία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτά τα 6 παιχνίδια που ακολουθούν και αν βάλουμε και τον Αιγινιακό 7 είναι παιχνίδια τα οποία τα παίρνει ο Άρης. Και έρχονται τα τρίκαλα και είναι σε καμιά 15 βαθμούς απόσταση. Και μπαίνεις μέσα άνετος και ωραίος. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει και στα παιχνίδια που θα δώσουν μεταξύ τους και άλλες ομάδες. Δεν παίζει ο Άρης μόνο στο πρωτάθλημα. Φυσικά, αν συνεχίσει να κερδίζει, δεν θα ασχολείται με το τι κάνουν οι από κάτω. Μα αυτό είναι. Έμεση έχεις εύκολα, ή με αυτοί παίζουν μεταξύ τους. Αναγκαστικά παίζουν και από κάτω και παίζουν και μεταξύ τους πολλά παιχνίδια. Οπότε δεν μπορεί να κερδίσουν όλοι. Κάποιοι θα έχουν τις απώλειές τους. Και αν ο Άρης συνεχίζει να κερδίζει, τότε θα αυξήσει και τη διαφορά του και από τη δεύτερη θέση κιόλας, όχι από την τρίτη που αυτή είναι η ουσία, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε. Οι δύο πρώτες βγάζουν τους ή άλλους στην κατηγορία. Φόλα καλά η τζίδηση με το Σάββατο. Είναι τι. Και μετά υπάρχει την Τετάρτη όφη δόξα. Ναι, το εξαναβολείς.
Και είναι περίεργα λίγο τα πράγματα. Στον Νοβί Πέτρο μια ηρεμία έτσι αυτές τις μέρες. Όσοι φύγαν, φύγανε λες. Ξέρω που δώσανε κάποια χρήματα τώρα. Ο Ζιαμπάρης έβγε, πάνε να φύγει και ο Νάστος, διαβάζω. Άμα φύγει και ο Νάστος. Εντάξει, δεν έχουν τίποτα μπροστά βέβαια πλέον. Α δούμε. Το θέμα δεν είναι ότι χάνουν παίκτες, είναι ότι δεν μπορούν να βάλουν κιόλας παίκτες στο ρόστερ. Αυτό είναι ένα επίσης. Γενικότερα στη Β' Εθνική, όταν δεν έχεις καθόλου χρήματα, είναι το τι θα κάνεις με τα ποδαράκια σου και μόνο. Τα ποδαράκια σου και μόνο δεν μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε η Λαμία, ας πούμε, πέρσι. Αυτό είναι στη Β' Εθνική. Όπως μας ενημερώνει ο μπασκετικός μας συντάκτης, ο Γιάννης ο Παραπονιάρης, και η αποστολή του Άρη έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με την ομίχλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και, και στο παιχνίδι χθες μια ομίχλη. Και θα πετάξει τώρα για την Θεσσαλονίκη. Αφού ήταν από το, είναι από το πρωί κλειστό το αεροδρόμιο λόγω του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο το μόνο... συχνά πυκνά. Καλά, το κάναμε στο κατάλληλο σημείο πάλι, υπήρξε μελέτη. Το μόνο θετικό στοιχείο από χθες είναι ότι μου έδειξε για ένα ακόμη παιχνίδι ο Προύιτ ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Όχι ότι έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά... η ομάδα να κακή χθες. Ναι, αλλά παρόλα αυτά και πάλι ο Αμερικανός τα δύο τριποντάκια του τα βάλε. Μου δείχνει ότι αυτό το παιδί έχει τη δυνατότητα να βοηθάει στα περισσότερα παιχνίδια. Το άλλο παρήγορο είναι ότι ο Άρης έχει 5 εντός έδρας παιχνίδια μόλις, γιατί κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, στην Α1 μιλάω, και την Κυριακή είναι το 7ο εκτός έδρας παιχνίδι του με το Ρέθυμνο. Στη συνέχεια θα ομαλοποιηθεί λίγο το πρόγραμμα, θα μπορέσει να κάνει κάποιες νίκες, γιατί έχει εύκολα παιχνίδια εντός έδρας, για να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Παρόλα αυτά, το να πηγαίνει κάθε εβδομάδα στο εξωτερικό και να δέχεται 20 και 30 είναι ντροπή για το σύλλογο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στη διοίκηση το δέχονται αυτό. Δεν γίνεται το παραμικρό, όπως βλέπετε, ούτε με Τούρκους, ούτε με Κούρδους, ούτε με Τινήσιους, ούτε με Αιγύπτιους. Αντιλαμβάνεστε και τον τρόπο που μιλούσαμε το γιατί το κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα πλέον έχουν σταματήσει και οι αναρτήσεις, ούτε δαχτυλίδια πουλάμε στο Twitter, ούτε έγινε η δουλειά και αύριο πέφτουν οι υπογραφές με τα συμφωνητικά, γιατί πάρα πολύ απλά τελείωσε, παιδιά, η διαφήμιση. Άρχισαν και οι Τούρκοι από δίπλα να φωνάζουν ότι θα μπουν και θα πάρουν τα ελληνικά νησιά και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Με αποτέλεσμα η φούσκα να έχει σκάσει και πλέον τα παραμύθια να περιορίζονται σε κανένα Facebook, σε κανένα Instagram, σε κανένα ιδιωτικό διάλογο στο Messenger, σε κανένα Viber. Κακό και πάει και έρχεται. Όχι, απλά επειδή το θυμήθηκα τώρα και επειδή διάβαζα το πρωί τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας που έλεγε θα πάνε να πάρουμε τα νησιά στο Αιγαίο γιατί μας ανήκουν, να έρθουν να τα πάρουν, να πάρουν και μια προκαταβολή μαζί. Και αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι. Στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή τη στιγμή για το κύπελο, ο ΠΑΣ έχει ήδη σκορ πρόκρισης απέναντι στο Λεβαδιακό. Έχει ανατρέψει το 1-0 με το που έχασε στη Βιωτία. Με δύο γκολ που σημείωσαν ο Τζιμόπουλος και ο Πέδρο Κόντε. Εκείνο είναι ωραίο. Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, ήδη ο Πας Γιάννενα του Μαυροπάνου. Είδα το μαύρο φόρεμα από κάτω. Ο οποίος σώθηκε ο Πας Γιάννενα με τα χρήματα του Μαυροπάνου κυριολεκτικά. Δεν υπήρχε πίσω πάρει άδεια ποτέ. Αλλά τώρα θα πάρει κανονικότατα. Και αυτός και ο Πανιόνιος από το Χατζησαφή. Πάμε στο διάλειμμα των 6, ακριβώς στη μέση, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη μας ώρα. Σας θυμίζω, επικοινωνείτε εφόσον θέλετε, μηνυματικός FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστείλετε το μήνυμά σας στο 54526. Πολύ καλή μεταγραφή. Κλείσαμε. Ναι. Νομίζω το πάσχε πριν την ίδια ώρα με το ποδόσφαιρο την Κυριακή. Είναι καταπληκτικό, ζήτησε ο Άρης και άλλαξε. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, ρε φίλε. Δεν έχει αεροπλάνο. Πρέπει να φύγουμε από το κολυμπότζα να γυρίσουν. Αν και αν συνεχίσουν τις 30, βλέπω να γίνανε κολυμπόντας. Τέλος πάντων, πήγε 3,5 ώρα το μπάσκετ. 3 ώρα είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε θα έχετε ένα λάπτοπ ανοιχτό, όσοι δεν πάτε Λάρισα, και την τηλεόραση. Στην τηλεόραση θα έχετε την ΕΡΤ που το δείχνει ζωντανά. Και στο λάπτοπ το ποδόσφαιρο. Εκτός αν έχετε από τις κάτι καινούργιες τηλεοράσεις που την κόβουν την οθόνη στη μέση. Και τα βλέπετε και τα δύο ταυτόχρονα. Ή στο κινητό μπορεί να γίνει, στην εφαρμογή. Εντάξει. Όλοι πολύ. Λίγο πολύ. Ένα smart TV, ένα smart κινητό. Κάτι θα γίνει. Αλλά είναι 3,5 ώρα. Οπότε θα είναι μαζί τα δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι η πλειοψηφία έτσι με την εικόνα που παρουσιάζει το μπάσκετ θα παρακολουθεί στο ποδόσφαιρο.
τουλάχιστον όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έτσι, αν δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα ανοίξει την ένα, δει τον μπάσκετ. Και θα ακούσει το λίμπερο το ποδόσφαιρο. Αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, νομίζω ότι. Δεν έχει τώρα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή. Η over 50, 55, 60. Ναι, ναι, καλά. Εγώ ξέρω κάτι over 70 που. Καλά, εννοείται. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται, ρε παιδί μου. Κάποιοι που δεν ασχολούνται, ναι. Πάντοτε υπάρχουν. Και έχω διαπιστώσει το εξής. Έχω διαπιστώσει το εξής. Ότι αυτοί που έχουν smart τηλεοράσεις κτλ. Η εφαρμογή της ΕΡΤ εκεί δεν δίνει τη δυνατότητα όπως δίνει στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή, η εφαρμογή της ΕΡΤ είναι πάρα πολύ καλή. Η καινούργια δεν ξέρω πόσοι την έχετε. Γιατί εγώ την κατέβασα, γιατί βλέπουμε όλα τα παιχνίδια του Άρη και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Τα βλέπουμε από εκεί πλέον. Με ένα κουμπάκι παρτάς το ΕΡΤ Play, το 1 ή το 2, και βλέπεις κατευθείαν το παιχνίδι. Στην τηλεόραση όμως πρέπει να το πληκτρολογήσεις ολόκληρο, να το ψάξεις, να το βρεις και δεν βγαίνει. Θέλει, εγώ ας πούμε κάνω mirroring τώρα αυτό που λέω τώρα, μερικοί στραμπούληξαν την γλώσσα τους. Δηλαδή το βάζω στο κινητό και το βλέπω στην τηλεόραση. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο με την τεχνολογία. Mirroring. Εσύ κύριε Ζαγόρα το ξέρεις. Mirroring έχω, έλα να δεις. Έχω mirroring. Ακούς να λέει για mirroring και δεν το κατεβάζεις το μικρόφωνο. Έχω mirroring. Και το βλέπω έτσι. Λέω για το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι μια λύση. Mirroring και Miracast έχω εγώ πρόγραμμα. Με το μυροφορίδι νομίζω ότι έχεις. Και όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η κρατική τηλεόραση. Από τη στιγμή που έχει τα Air to Web και τα λοιπά. Και μπράβο τους, γιατί δείχνουν πολλά παιχνίδια και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Μπράβο τους από αυτή την άποψη. Είναι ένα πρόβλημα στα αυτά παιχνίδια στα Air to Web. Αυτό το mirroring που λες είναι πολύ μεγάλη εφεύρεση. Διότι και εγώ στην τηλεόραση, προχθές δηλαδή που ήθελα κάτι για τα παιδιά να το πετάξω στην τηλεόραση από το. Πέρα από αυτό το Connect, όντως. Εγώ σου λέω, πρόσεχε όμως, το Nova Go ή το Cosmote TV Go, δεν μπορείς να το κάνεις. Έχουν πρόγραμμα που το σταματάνε. Ναι. Γιατί άμα ήταν ο καθένας, θα έπαιρνε το κινητό του, θα πήγαινε σε ένα άλλο σπίτι και θα βλέπε. Αλλά και έχει συνδρομή, έτσι. Με το Miracast και το Mirroring μπορείς να το κάνεις στην ΕΡΤ, με την ΕΡΤ, και να παρακολουθείς το παιχνίδι κανονικά. Απλά έχει μια μικρή καθυστέρηση, ρε παιδί μου, εντάξει. Πάντως την Κυριακή λοιπόν είναι 3 η ώρα το ποδόσφαιρο, το δείχνει το ΕΡΤ Web. Νομίζω θα τεστάρω το καινούργιο μου λάπτοπ. Μπράβο. Και νομίζω θα πετάει. Και 3,5 ώρα είναι το μπάσκετ. Εγώ επειδή θα είμαι στη Λάρισα, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα βάλουμε στο κινητό να βλέπουμε το μπάσκετ. Σας αφήνω τώρα να χαίρεστε γιατί θα αναλάβω του χρόνου. Του χρόνου πηγαίνουμε μαζί βόλτα. Εγώ δεν θα κάνω. Εγώ είμαι φίλαθλος. Εκεί δεν πάω. Δεν μεταδίδω, ρε παιδιά. Κάνω ένα σχόλιο βεβαίως. Ο blogger του Λίμπερ εδώ 107,4. Αλλά του χρόνου θα σε πηγαίνω εγώ. Μην ανησυχείς. Σε πηγαίνω εγώ παντού. Για να έχεις τη φωνή σου λίγο καθαρή. Τι θέλω, τη φωνή σου. Να φωνάει τα γκολ του Άρεος. Παίρνουμε τον Παπαδόπουλο μαζί. Να τόσε γάμα και β' εθνικές εκτράπεζες. Για φωτογραφίες τον παίρνουμε. Να μην κάνει και τώρα και τις δηλώσεις. Και να γράφει. Μπράβο, εντάξει. Ωραία. Κανονίστηκε. Φοβερή. Με βανάκι θα πηγαίνουμε. Μασαζάκι στα χεράκια σου. Έτσι. Να κάνεις για να είσαι έτοιμος. Έχει live την Κυριακή να κάνει. Το καινούριο live. Ελπίζω να σας αρέσει όσοι μπαίνετε. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είναι το καινούριο live του All About Aris. Πολύ πιο πρακτικό. Πολύ πιο όμορφο. Πολύ πιο αναλυτικό. Ειδικά στο μπάσκετ. Άσχετα αν οι τριαντάρες μας εκνευρίζουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έτσι θα γίνει και την Κυριακή. Δύο live. Παράλληλα, πέρα από τις μεταδόσεις εδώ στο Λίμπερο, δύο live παράλληλα θα έχουμε στο About Aris και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Βέβαια, στο Λίμπερο την Κυριακή. Εντάξει, είναι πόλεμος κατά του ραδιοφώνου γενικά, διότι παίζουν 3 η ώρα. Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής, δεν θυμάμαι με ποιον, εντός έδρας. Ο Άρης με Απόλλων Λάρισσας. Ρέθυμνο Άρης. Παίζουν όλοι την ίδια ώρα. Δηλαδή, εντάξει, εμείς δηλαδή στα ραδιόφωνα μετά τις 6. Στις 6 τι θα κάνουμε, θα το κλείσουμε. Τέλος πάντων. Λίγο απ' όλα θα έχει λοιπόν. Λίγο απ' όλα. Τι μας έβαλες τώρα να δούμε, το άλλο. Ναι, μας έβαλε να δούμε Πας Γιάννενα ένα Λεβαδιακός. Να έχουμε και μια εικόνα και από το άλλο. Όσο βλέπουμε. Σας είπα, έχουν σκορ πρόκρισης πλέον. Ναι. Τα Γιάννενα από το πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ. Που μπήκαν χάσει 1-0 στο μάτς του πρώτου γύρου στη Βιωτία. Λοιπόν, FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε αποστολή στο 54526. Αρχίζουν οι απορίες. Θα κατεβάσει, φίλε Γιώργο. Είναι ανάλογα τι τηλεόραση έχει καταρχήν και αν είναι συμβατό με το τηλέφωνό σου. Υπάρχει και στην τηλεόραση, τη smart τηλεόραση τη καινούργια. Του τελευταίου χρόνου, να σου το πω. Και παραπάνω. Και διετία. Άμα ψάξει εκεί στο μενού, υπάρχει που λέει σύνδεση με το smartphone ή με διάφορα άλλα.
και στο κινητό σου. Ναι, θα το δεις. Υπάρχει το πρόγραμμα, λέγεται Miracast. Δεν είναι μοιρακαστικό, έτσι. Το Miracast και το Mirroring είναι τα προγράμματα που κυκλοφορούν ανάλογα με το τι κινητό έχεις, Android ή iOS, και ανάλογα θα τα συνδέσεις. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο σχετικός με το αντικείμενο. Ορίστε, έχουμε και οδηγό, τον κουμπάρο μου και τον χρόνο. Οδηγάει τη χιλιόμετρα ολόκληρα, μας πήγε στο Αίγιο. Μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε κλείσει ήδη. Λοιπόν, άμα θέλετε να το ψάξετε, γίνεται στην τηλεόραση, φωνάξτε κάποιο σχετικό. Α, τα παιδιά σας και τα λοιπά. Τώρα όλοι οι 20άριδες εκεί, 25άριδες, 30άριδες είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Και εγώ μην νομίζετε, το κάναμε την πρώτη. Το ψάξα λίγο από εδώ, μπήκα, είδα λίγο στο ίντερνετ πώς ακριβώς γίνεται. Άμα ψαχτείτε όμως, νομίζω ότι θα τη βρείτε την άκρη και βλέπετε κανονικά το παιχνίδι στην τηλεόραση. Άλλος μπορεί να θέλει να το δει στο λάπτοπ, παιδί μου. Δεν είναι θέμα. Εγώ σας λέω, πολλές φορές το βλέπω και καλύτερα στην εφαρμογή του κινητού. Γιατί η ΕΡΤ δίνει αυτή τη δυνατότητα και μπορούμε και τη βλέπουμε. Βλέπω τώρα το γήπεδο των Ιωαννίνων και σκέφτομαι το Βικελίδης φυσικά. Το οποίο είναι σε πολύ. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Ότι μπορεί να γίνει του χρόνου και πρέπει να γίνει του χρόνου. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Γίνεται να μην γίνει. Καλά, ούτε φέτος δεν γινόταν, αλλά δεν έγινε. Γίνεται να μην αλλαχτεί ο Χλωτάπητας του χρόνου, εφόσον με το καλό ομάδα πέσει στη Σούπερ Λίγκα. Όταν λες να αλλάχτεί, κοίταξε. Για να λέμε κάτι θα αλλάχτεί, πάνω απ' ότι έχει Χλωτάπητα και το αλλάζει. Αυτό τώρα δεν είναι η Χλωτάπητα. Είναι κάτι σαν Χλωτάπητα. Πρέπει να μπει καινούριο Χλωτάπητα, να το θέσω διαφορετικά, το οποίο κοστίζει γύρω στα 80 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ, κεντρική διαχείριση υπάρχει ή θα έρθουμε εμείς και θα μας δείτε πάλι. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί αν υπάρχει. Που σέβεται, να σου πω κάτι, ναι. Είδες και προχθές στο παιχνίδι πόσο πολύ δυσκολεύει τους ποδοσφαιριστές του Άρη ο κακός αγωνιστικός χώρος. Σε πάρα πολλά σημεία δυσκολεύονται να κάνουν ακόμη και κοντρόλ. Είναι πάρα πολύ κακός ο αγωνιστικός. Τι κολλάρα έβαλε αυτός. Ποιος είναι ο Κοντέ. Κατά λάθος το βάλε. Το βάλει κατά λάθος. Αυτό του Τζιμόπουλου. Α, του Τζιμόπουλου είναι αυτό. Το βάλει κατά λάθος, πρέπει, φίλε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. 2-0. Είναι κλασικό σεντερφορίσιο γκολ του Πέδρο Κόντε, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός σεντερφορ. Λύγει το συμβόλαιο. Φίλε, και να λύγει και να μην λύγει τώρα με τα 2, πόσα πήρανε. 1,8. Θα τα ανανεώσει κιόλας. και να έλυγε. Εντάξει, μα πάρει κάποιον καλύτερο, ρε, φίλε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Είσαι καλός παίκτης αυτός. Ο Κόντε. Μ' αρέσει. Γενικά υπάρχουν αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές στην επαρχία. Με τον Άρη να πρέπει να κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, να κερδίσει η ομάδα την Κυριακή. Βήμα-βήμα. Αντιλαμβάνομαι ότι όλος ο κόσμος έχει μια ανυπομονησία να επιστρέψει στην κανονικότητα, να πάει σε τη λογική. Με χαρά βλέπω ότι έστω και σιγά σιγά επιστρέφει στο γήπεδο. Δηλαδή, νομίζω ότι ήδη έχει διπλάσει ο κόσμος σε σχέση με πέρσι το γήπεδο. Και έχει διπλάσει ο κόσμος βέβαια, γιατί ακριβώς βοήθησε και η ομάδα. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι στη Γάμα και στη Β' Εθνική, είναι αυτό που είπε και ο Μυροφορίδης. Κερδίζει και η ομάδα. Έτσι. Και είναι πρώτη στη βαθμολογία. Αυτό λειτουργεί καταλυτικά στην ψυχολογία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ομάδα τέλεια δεν παίζει. Σε πολλά παιχνίδια είναι μέτρια. Έχει κάποια καλά διαστήματα, έχει κάποια αρκετά μέτρια, αγωνιστικές ανορθογραφίες έχει, κενά στο ρόστερ της έχει, αλλά είναι μια ομάδα, νομίζω, πολύ τιμία σε αυτό που κάνει και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Ο Πλατέλας πήγε στα Γιάννα. Και ο προπονητής κάνει τη δική του τίμια προσπάθεια, και ο τεχνικός διευθυντής και το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είναι οι καλύτεροι τεχνίτες, οι περισσότεροι στον κόσμο. Δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που θα σου βγάλουν τα μάτια, γιατί έχουμε συνηθίσει πριν από αυτή την τετραετία της Λειψανδρίας σε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πέρσι είχες πιο τεχνικούς. Το κοντρόλ, για παράδειγμα, το θεωρούσαμε δεδομένο. Ενώ φέτος, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρέπει να το θεωρούμε και δεδομένο. Κακά τα ψέματα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι σκληροτράχηλη, είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, είναι μια ομάδα η οποία καταθέτει ψυχή, είναι μια ομάδα η οποία κάνει μια τίμια προσπάθεια και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Ξέρει και το ρόστερ και ο προπονητής ότι η αποστολή τους είναι μία και προσπαθούν να τη διεκπεραιώσουν με κάθε τρόπο. Να οδηγήσουν την ομάδα στη Super League. Ακόμη και αν γνωρίζουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, να μην κρύβομαστε πίσω από το δάκτυλο μας, ότι του χρόνου η ομάδα δεν θα είναι στο ρόστερ της ομάδας. Να θα έχουν εξασφαλίσει
ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον επόμενο διεκδικητή. Με την ελπίδα όμως ότι μπορεί να κάποιοι είμαι και στο ρόστερ της ομάδας. Να σου πω κάτι. Κάποιοι που ήταν στον Άρη γιατί ήρθαν. Ακριβώς. Ο Διαμαντόπουλος, ο Κάσος, ο Πασάς, όλοι αυτοί γιατί ήρθαν. Αλλά είναι πολλοί οι οποίοι το ξέρουν εδώ, Μίχα, ότι δεν θα είναι στο ρόστερ της ομάδας την επόμενη σεζόν. Αλλά παρόλα τα αυτά, όπως λες και εσύ, προσπαθούν, είναι σοβαροί όλοι τους, γιατί ξέρουν ότι ακόμη και αν δεν τους κρατήσει ο Άρης, θα έχουν εξασφαλίσει του χρόνου ένα καλό συμβόλαιο σε μια ομάδα η οποία είτε θα είναι η μικρομεσαία στην, μια από τις μικρομεσαίες στη Super League, ή θα είναι ομάδες που θα πρωταγωνιστούν και θα πάνε για άνοδο στη Football League. Και οι ικανότεροι από αυτούς που είναι στο ρόστερ. Θα μείνουν στο ρόστερ. Θα μείνουν στην ομάδα. Μπορεί να μην είναι βασικοί. Δεν μπορείς να διώξεις όλους τους παίκτες. Πρέπει να έχεις μια μαγιά, μια βάση. Δεν μπορείς να πάρεις 20 παίκτες του χρόνου. Μπορεί να μην είναι βασικοί του χρόνου και κάποιοι να είναι κιόλας. Αλλά εντάξει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν παίζουν όλοι κατευθείαν σε Super League σε υψηλό επίπεδο. Περνάνε και από άλλα στάδια όλοι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο σχεδιασμός Football League και Super League είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη Super League, κακά τα ψέματα, Χρήστα, χρειάζεσαι και αρκετή ποιότητα που δεν την έχεις φέτος στο Ρότερ. Δεν στη Λαμία, ρε παιδί μου. Δεν στη Λαμία. Η Λαμία φέτος. Και την ποιότητα, να συμπληρώσω, κυρίως στην προσφέρουν 2-3-4 ξένοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να σε ανεβάσουν επίπεδο. 5, 6, και αν κάνεις. Εγώ σου λέω 3-4. Εγώ θέλω 7. Εγώ σου λέω ότι 3-4 να έχεις σε κάθε γραμμή, ένα σε κάθε γραμμή, οι οποίοι όμως να κάνουν τη διαφορά, να προσφέρουν αυτή την ποιότητα που λείπει από την ομάδα, δεν θες και πολλά πράγματα. Για μένα προσωπικά, ούτε χρειάζεται να πας να δώσεις 400 και 500 χιλιάρικα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και κυρίως για να ξαναγυρίσω πρέπει να είσαι γάμα. Πάρα πολύ προσεκτικός στο πόσο θα ανοιχτείς και να μην πεις τώρα να κάνεις σαν τον Νεόπλουτο που πάει στα μπουζούκια. Θα πρέπει να είσαι φιδωλός και να έχεις κυρίως γνώση της αγοράς. Και να πας να πάρεις αυτούς τους παίκτες που ταιριάζουν και θα σου κάνουν τη διαφορά τώρα. Δηλαδή ο Πέδρο Κόντε στο Παζιά, πόσο πράγμα παίρνει, Χρυσάνθη. 50. Δηλαδή. 50 παίρνει. Εντάξει. Αλλά πρέπει να έχεις και τους ανθρώπους για να το κάνουν αυτό. Με αυτό σου λέω. Και για τους ξένους ενδεχομένως να πρέπει να έχεις άλλους από αυτούς που έχεις για τους Έλληνες. Και κατά ψέματα ο Άρης σε όλα αυτά τα ζητήματα, τώρα το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Είδατε, ήρθε ο Μυροφορίδης. Έτσι. Και έχει οργανωθεί η ομάδα σε 5 πράγματα. Δεν υπάρχουν θέματα και ζητήματα που μας απασχολούσαν πέρσι. Καταρχήν όσον αφορά το ρόστερ. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό λέω. Την οργάνωσή του και το πώς λειτουργεί είναι σαφώς πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά να πω και κάτι, γιατί εδώ σας έχουμε πει από την αρχή της σεζόν, προσπαθούμε να σας βάλουμε στο κλίμα και όσον αφορά τι χρωστάει η ομάδα για το παράλληλο budget δηλαδή που πρέπει να πληρώνει φέτος, νομίζω έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται. Για να μην ακούτε ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Υπάρχουν και θέματα, μας ακούτε να λέμε για λειτουργία, για οργάνωση και πόσο υπολείπεται ακόμη ο Άρης στο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να πηγαίνουν να κάνουν τη θεραπεία τους και να πληρώνουν από την τσέπη τους τα λεφτά για να κάνουν μια θεραπεία όταν έχουν μια διάταση στον προσαγωγό ή ένα χτύπημα στη γάμπα ή στο γόνατο. Αυτά είναι που κάνουν και τη διαφορά. Δεν μπορεί να πηγαίνουν εκτός Άρη. Αυτά θα πρέπει να τα θεωρείς δεδομένα όταν είσαι ένα τέτοιο κλαμπ. Γι' αυτό σας λέμε, δεν λέμε τίποτα τυχαία. Αυτά είναι τα πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα απαιτήσεις όμως του χρόνου όταν θα είσαι με το καλό στη Super League. Εννοείται. Αυτά τα πρέπει να θεωρείται προαπαιτούμενα και δεδομένα. Η ανοχή υπάρχει γιατί υπάρχει ένας στόχος πάρα πολύ σημαντικός. Υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες. Το πιο εύκολο είναι ο αφορισμός. Το πιο εύκολο είναι απλά να φωνάζουμε και να λέμε τα θέματα και τα ζητήματα και τα προβλήματα. Το ζήτημα εδώ είναι να ανέβει η ομάδα. Και να κοιτάξει. Και να οργανωθεί και να ανέβει σωστά και να είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι και καλά οργανωμένη. Και για να είναι ανταγωνιστική πρέπει να είναι καλά οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν μπορεί να όλος να θέλει να κάνει θεραπεία. Δηλαδή θα φέρεις ένα παίκτη ο οποίος είναι και ένα όνομα, λέμε τώρα. Λογικά θα φέρεις κάποιους τέτοιους. Την ίδια στιγμή. Και να του λες και να δεις, δεν έχω να κάνεις. Τι έχεις του προσαγωγού. Α, δεν μπορείς να κάνεις το θεραπεία. Όπως καυτηριάζουμε πολλά πράγματα που κάνουν οι δίπλα σε σχέση με ενώσεις, γραμμένους και όλα τα υπόλοιπα. Είδατε όμως. Έχει ειδική πισίνα. Στη Μεσύμβρια έγινε χωριστό γήπεδο με άμμο. Αυτά που κάνει ο Όγιος κάποτε και κοροϊδεύανε. Με άγιο για την αποθεραπεία. Με άμμο για την αποθεραπεία. Έχει ειδικό μηχάνημα. Ένα που το δένεις, το κάνεις τώρα. Όλα αυτά. Όλα αυτά
Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα μου πει. Δεν μπορούν να γίνουν από τη μία από μέρα. Από το χρήμα. Το ξέρουμε. Δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Σίγουρα θα πρέπει να αρκεστούμε στα βασικά σε πρώτη φάση. Αλλά τουλάχιστον αυτά τα βασικά, ρε παιδιά, να γίνουν εδώ το καλοκαίρι με το καλό. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς η ομάδα. Είναι ομοτελειακά. Θα φτάσει πάλι στην ίδια κατάσταση. Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα τους όμως. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Για να τα συζητήσουμε με το καλό, όταν η ομάδα θα έχει εξασφαλίσει την άνοδο. Ο Τσουμπίρος πήγε σήμερα στην προπόνηση της Δόξας, βλέπω εδώ. Και έκανε και μια ομιλία στους ποδοσφαιριστές. Και τους έχει τάξει πριν, Χρήσανθε, 220 λιαρικάκια σε περίπτωση ανόδου. Πόσα? 220. 10.000 ανά αγώνα. Ανεξαρτήτως από την απευθεία στόχο. Τι 220 τον καθένα? Δεν νομίζω στον καθένα. Φίλε, 10.000. 220 χιλιάρικα δηλαδή πριν σε 28 παίχτες. Τι είναι, 9 χιλιάρικα πριν. Δεν είναι 28. Πώς είναι, 25? 20. Εγώ σου λέω 22. Και 10.000 καθένας. Από 10 χιλιάρικα ο καθένα, τι πριν είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό. Τι είπα, 220 ο καθένας θα πάρει, φίλε, 2 εκατομμύρια. Δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, 10 χιλιάρικα δηλαδή πριν ανόδου. Θα δώσω εγώ να μην ανέβουν. Σιγά τον πρίμενε, ξοδεύτηκε σε συμπύρο. Εντάξει, όχι ότι είχε δώσει και λίγα χρήματα. Μα μου τον έχουν κάνει Αμπράμοβιτς τον πύρο τώρα. Μου κρατάει και το δεν κερδίσει κανέναν. Φάει ένα τρίμπαλο τώρα από τον φίλο μου τον Καλαϊτζίδη, τον αδερφό μου. Σε πω εγώ. Δεν χάνεται αυτό το μάτς, φίλε. Θέλω να πάω. Σάββατο, πάμε Σάββατο. Πάμε να δούμε. Γιατί όχι. Εγώ θα πάω πίσω από τον πάγκο της Δόξα να βρίζω τον Δικόζη. Δικόζη το 44. Ποιο φορούσε ο Δικόζη, ποιο νούμερο φορούσε, και κρεμάσω ανάποδα τη φανέλα. Όπως κάποτε. Λοιπόν, ένα μάτς θυμάμαι Αλκαζάρ με Δικόζη. Πρώτο μάτς της νέας εποχής με Όγιος. Το θυμάσαι? Ναι. Λάρης Άρης 1-1. Με ένα μούφα πέναλτι μας σοφάρισε ο Δικόζης. Θα με κάνει εκπληκτική εμφάνιση. Γιγέρμε Βαϊσχάιμερ. Γινόταν ο χαμός, ο ξανθός ψηλός. Με Παύλο Κώστα και το γι' έτσι. Το τελευταίο μάτς που παίξαμε με τη Λάρισα ποιο είναι? Με τον γκολ του. Με Αμπρέου. Ή έχει κι άλλο μάτς μετά. Με Αμπρέου νομίζω είναι. Έπεσε, δεν έπεσε η Λάρισα εκείνη τη χρονιά. Με Αμπρέου το 2-2. Το οποίο νομίζω είναι το τελευταίο μάτς του μαζί. Μάτς στο Αλκαζάρθε. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Που παίζουμε την Κυριακή. Τελευταίο μάτς στο Αλκαζάρ. Στο Αλκαζάρ, ναι. 2-2 με Αμπρέου πρέπει να είναι. Τελευταίο μάτς του Μαζίνιο. Μετά πήγαν να μου φέρουν το Λίλα κάποιοι. Αλλά ευτυχώς πρόλαβε κάποιος άλλος και ήρθε ο Κούπερ. Ναι, ναι. 2-2, ναι. Είχε προηγηθεί νομίζω 2-1 η Λάρισα. Και πάμε στην ένδειξη του με το Μαζίνο και πέφτανε πορτοκάλια με ξηράφια μέσα. Γιατί περνούσε μέσα το γήπεδο για να πας στην ένδειξη του και πετούσαν πορτοκάλια με ξηράφια, φίλε. Για να καθαρίσουμε το πορτοκάλι. Μη σκεφτεί κάποιος ότι ήθελα να χτυπήσουν κάποιον. Ωραία πράγματα. Ωραίες εποχές. Αλλά εντάξει. Πήγαινε στη Λάρισα, έφερνε 2-2 και ήταν τεράστια αποτυχία. Και εκεί βέβαια, μέχρι τότε ο Άρης θεωρητικά διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Έτσι ήταν στις πρώτες θέσεις του πίνακα της βαθμολογίας. Είχε κάνει άλλη μια αγγέλα με τον Πανθρακικό 1-1. Που ήταν όλο το κήπεδο της Κομωτινής γεμάτο με φίλους του Άρη. Και. Αυτά είναι ρε φίλε, εδώ είναι ενδιαφέροντα. Ναι, παρακαλώ. Εδώ, αυτά είναι ρεπορτάζ. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και τι, να το ψάξουμε κι εμείς. Να ψάξουμε κι εμείς. Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις στο Pornhub? Θα σας ενημερώσουμε μετά το break. Break. Έχουμε μπει πλέον στην τελική μας ευθεία. Είμαστε στην εκπομπή μας εδώ, στο Λαμπαουτάρι, στο Λίμπερος 107.4. FM και ενώ αυτό που θέλει να γράψει αποστολή στο 54526. Το 2-0 παραμένει στο Πας Γιάννινα Λεβαδιακός, άρα εξακολουθεί να έχει σκορ πρόκρισης η ομάδα των Ιωαννίνων. Ρε Σικιώση, όποιο μάτι μας βάζει, στο άλλο μπαίνουν γκολ. Τι γίνεται? Για ξανάλαξε τώρα, ξανάλαξε το. Βάλει την Ξάνθη να πιέσει να βάλουμε το γκολ της Ξάνθης. εκείνο είναι ροντέο τώρα, ναι. Ναι. 2-0. Και έχει ακόμα αρκετό χρόνο, ε. Έχει... πάνω από 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το μάτς. Άρα έχουμε ντερμπάκιον στα πηγάδια. Άμα κερδίζεις 3-0 και κάθεσαι πίσω στην άμυνα, έτσι είναι αυτά. Κινδυνεύεις μετά. Ο Ζίζιτς. Ο Ζίζιτς πήρε η ΑΕΛ. Όχι, βλέπω κούγια να βγαίνει ξεφωνητά και τέτοια. Μπαίνει ο Νασλίδης. Τι, εκεί τι θα κάνει.
Μήπως παίζει με αναπληρωματικούς. Ο Περόνε είναι αναπληρωματικός. Άρα παίζει με αναπληρωματικούς. Να πάρει τον Ασλίδη στην κορυφή της επίθεσης. Παίζει στον Άρη της Super League. Δεν θα μεγαλούσε καθόλου. Δεν θα μεγαλούσε καθόλου. Τώρα, στη Football League 100%. Και στη Super League. Και για τη Super League, ένας από τους φορ. Έρχεται. Δεν θα μεγαλούσε καθόλου. Ούτε η κοπέλα πάνω. Έρχεται άνετα, να τον πούμε. Αργιανάκια, το διαβατάκι. Δεν ξέρω τι λέγεται το συμβολό του. Νομίζω έκανε καινούριο στη Λάρισα. Ναι, είναι λίγο παντός. Ευσομούλης. Πάντα ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Το σκαρί του είναι αυτό. Μάλιστα. Αλλαγή της Λάρισα στο 69. Νασλίδης αντί Περόνε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ωραίο μάτς πάντως είναι. Αυτό το Ξάνθη Λάρισα, επαναλαμβάνουμε, είναι 2-0. 3-0 είχε χάσει η Λάρισα. Είχε κερδίσει η Λάρισα στο πρώτο παιχνίδι. Άρα η Ξάνθη θέλει ένα γκολ για να το πάει στην παράταση. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να επιστρέψουμε εμείς στα δικά μας, στα του Άρη. Με τα γραφικά είπες θα πεις για καπνίδι καταρχήν κάτι. Αλλά μετά πιάσαμε τη συνέντευξη, πιάσαμε τα λόγια. Ναι, να επαναλάβω ότι επειδή παίζει το θέμα του Αντώνη Καπνίδη πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο προέκυψε ουσιαστικά θέμα και συντηρείται όλα αυτά τα 24 είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι ο επιθετικός του Άρη έχει εκφράσει μια δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έχει χρόνο συμμετοχής φέτος σε σχέση με τον περισσότερο χρόνο που είχε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξαφνικά προέκυψε ζήτημα παραμονής του στην ομάδα. Επισήμως ούτε ο Άρης του έχει ζητήσει να φύγει, ούτε ο παίκτης έχει ζητήσει από τον Άρη να αποχωρήσει. Αυτό που είπε και χθες στην κουβέντα που έγινε με τον Παύλο Μυροφορίδη και τον προπονητή είναι ότι απλά θεωρεί ότι αδικείται και ότι θα έπρεπε να παίζει περισσότερο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα ούτε κάποιες απειθαρχίες, δηλαδή κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε ότι προπονείται πλημελός, ούτε ότι τα έχει γράψει κοινός, τίποτα. Σε αυτά είναι συνεπέστατος, αυτό μπορεί να σου το πιστοποιήσουν και οι προπονητές και οι γυμναστές και οι συμπαίκτες του και όλοι όσοι απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό του. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα για τον Καπνίδη. Το μοναδικό του και αν θέλετε το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Ότι θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο και ότι θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εγώ θεωρώ, τη δική μου προσωπική άποψη θα πω, ότι ορθώς ο Διαμαντόπουλος έχει το ρόλο του βασικού μέχρι τώρα. Με βάση τις ευκαιρίες που έχουν πάρει, που βέβαια ο Διαμαντόπουλος έχει πάρει πολλές περισσότερες, ήταν καλύτερος ως τώρα από τον Αντώνη. Αλλά ο Καπνίδης έχει δικαιολογημένα παράπονα σε σχέση με τις δεύτερες επιλογές. Δηλαδή, όταν δεν παίζει ο Διαμαντόπουλος. Όταν έχει το πρόβλημα με τη μέση του, όταν γενικότερα σε κάποια παιχνίδια δεν είναι καλός ο Διαμαντόπουλος, όταν η ομάδα έχει μόλις δύο κλασικούς center four, είναι αυτοί οι δύο. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Κάσος ξέρουμε ότι είναι extreme. Έτσι. Ναι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει 6. 6 extreme. Την ίδια στιγμή η ομάδα έχει. Το καλοκαίρι έχει 6 extreme. Μπράβο. Την ίδια στιγμή η ομάδα έχει 2 4. Δεν γίνεται κατά την άποψή μου να μένει ο ένας εκ των 2 4 εκτός αποστολής. Να παίρνεις και τον Μιλούνοβιτς και τον Κάσο και τον Πασά και τον Ντούνι και τον Πλατέλα στην ομάδα, στην αποστολή. Ναι. Οι δύο να παίζουν και να έχει τρεις ακόμα στη θέση. Ο Σπανός είχε ότι άμα χρειαστεί. Αλλά σίγουρα πάντα ο προπονητής έχει μια θέση. Ναι, αυτό όμως είναι που κάνει μετά έναν ποδοσφαιριστή να λέει. Αφού δεν με βάζει, αφού παίρνει το εξτρέμ και υπολογίζει για το φόρτ, κάθομαι εγώ να κάνω το. Προσπαθούμε να σας βάλουμε λίγο, παιδιά, στο πώς σκέφτεται και ένας ποδοσφαιριστής, έτσι. Και να έχει, το να έχει φιλοδοξία ένας ποδοσφαιριστής, το να πιστεύει στις ικανότητές του, εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Ίσα-ίσα δείχνει ότι το παιδί έχει κίνητρο και ότι έχει διάθεση και θέλει να προσφέρει και να παίξει και να πάρει παιχνίδια και να βοηθήσει. Τώρα, αν δεν κάνει τον προπονητή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Μαράγκος, που έχει παίξει τρεις φορές αμυντικό χάφι ή οτιδήποτε άλλο, ναι, δεν μπορεί να πει γιατί βάζει το Σόουζα και δεν βάζει εμένα. Ή γιατί βάζει το Δελιζήσι και δεν βάζει εμένα. Δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν μπορεί να το πει ο Τζανακάκης για τον Μπούρμπο. Ναι. Γιατί είναι δύο παίκτες οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν μια παρόμοια προσφορά στην ομάδα. Έτσι. Έχουν μοιρασμένα τα παιχνίδια, τα μισά τα πήρε ο ένας, τα μισά τα πήρε ο άλλος. Ο τραυματισμός του ενός έπαιζε ο ένας. Τώρα είναι τιμωρημένος ο Μπούρμπος, θα παίξει ο Τζανακάκης. Κάπως έτσι πάει. Ο Καπνίδης όμως, ή να στο πω αλλιώς, ο Τσουμάνης είναι αριστερό μπακ.
ο προπονητής επιλέγει τον Βαλεριάνο. Δεν μπορεί να πει γιατί βάζει αυτόν. Είναι ο αριστερός μπακ και θεωρεί ότι είναι ο βασικός. Δεν γίνεται μια εβδομάδα παίζει ο ένας, την άλλη εβδομάδα παίζει ο άλλος. Που θα μπορούσε και ο Τσουμάνης να πει: δεν παίζω, ρε παιδί μου, γιατί να μην με δοκιμάσει και εμένα. Ενώ ο Καπρίνης λέει: όχι ότι γιατί παίζει ο Διαμαντόπουλος. Λέει: δεν παίζω δεύτερος. Γι' αυτό γεννήθηκε το όλο θέμα. Και το λέμε για να καταλάβετε και τη διαφορά με το θέμα του Μπαργκάν. Είναι άλλο εκείνο το θέμα. Ναι, και από τη στιγμή μάλιστα που δεν συντρέχουν λόγοι, όπως σας είπαμε, εξαγωνιστική. Απλά ήταν χρονικά συνέπεσαν. Ναι, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και αν ρωτήσετε και τον προπονητή, το ίδιο θα σας πει. Δεν έχει κανένα παράπονο σε αυτό το κομμάτι από τον Γαπητό. Τώρα, βέβαια, τίθεται και ένα άλλο ζήτημα για μένα, Χρύσανθε. Παρακαλώ. Πέρα από το αν το χρησιμοποιεί το κάσος, είναι κατά πόσο πιστεύει ο προπονητής στον Καπνίδη. Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Ναι. Αν το πιστεύει ή όχι. Διότι αν δεν το πιστεύει, το έχουμε ζήτημα. Ναι, παρόλα αυτά, γι' αυτό στις κανονικές ομάδες, γιατί ακόμα έχουμε ακόμα για να γίνουμε κανονική ομάδα, οι κανονικές ομάδες έχουν έναν μόνιμο τεχνικό διευθυντή ή γενικό διευθυντή ή στον Άρη που αρέσει πολύ η συγκεκριμένη φράση, μην την μπερδέψετε με συγκεκριμένο όνομα τώρα, κάποιοι εκτελεστικό διευθυντή. Απλά αυτόν τον ρόλο είχε ο Κόντης τότε στην ομάδα, ο οποίος αξιολογεί όλο το ρόστερ. Δηλαδή, άμα εγώ είμαι ο Μουρίνιο και δεν γουστάρω τον Λουκάκου, σας το λέω έτσι για να καταλαβαίνετε, επειδή μαλώσαμε, τι είπα να πει, ότι η Manchester United θα διώξει τον Λουκάκου? Όχι βέβαια. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για την σεζόν που είναι υπεύθυνος. Τώρα είναι για 5 χρόνια. Είναι για 5 χρόνια και θα είναι το κουμάντο για τα 5 χρόνια. Αν λοιπόν ο Σπανός και ο κάθε Σπανός δεν γουστάρει τον Καπνίδη αγωνιστικά, έτσι, όχι κάτι άλλο, και είναι 5 χρόνια στην ομάδα, ο κάθε Καπνίδης 5 χρόνια ή δεν θα παίζει ή θα φύγει. Όταν όμως είσαι στο εξάμηνο ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να διώχνεις όλους τους παίκτες. Αυτό το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας. Ο Σπανός δεν μου έχει δείξει εμένα τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, ακόμα και με τον Μπαργκάν, που θα, εγώ θα τον δικαιολογούσα αν είχε αιμονή ο Σπανός και επέμενε και έλεγε δεν με νοιάζει να φύγει με όλα όσα έχουν προηγηθεί, δεν το κάνει. Άρα μου δείχνει ότι είναι ανοιχτό μυαλός. Μου δείχνει ότι τον ενδιαφέρει να πάρει από τους παίκτες. Αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά, ο προπονητής βλέπει έναν παίκτη και λέει από αυτόν θα πάρω 5, από αυτόν θα πάρω 3, από αυτόν θα πάρω 8. Σου έχω κι άλλον. Και ο Μιλούνοβιτς παραπονιέται, δεν παίζει. Απλά εκεί δεν μιλάμε, γιατί ο Μιλούνοβιτς πέρσι δεν βλέπονταν. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν λέει κάτι για τον Μιλούνοβιτς. Σου λέει, α, πήγε με τον Παντσεραϊκό σε καινή αισθέ και τα στέλνει out. Αυτό λέει ο κόσμος. Από τον Καπνίδη όμως έχει μια πολύ καλή εικόνα πέρσι. Και γι' αυτό αναρωτιέται περισσότερο. Να ξέρετε όμως ότι ο προπονητής δεν λειτουργεί ούτε με την περσινή εικόνα, ούτε με το βιογραφικό, ούτε με το Facebook, ούτε με τα βιντεάκια. Ο προπονητής λειτουργεί με βάση τα δικά του μάτια, τα δικά του πιστεύω και τις προπονήσεις που βλέπει καθημερινά. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και λάθη. Και νομίζω ότι και ο ίδιος το έχει σημειώσει, ότι και αυτός έκανε λάθος που έβγαλε τον Μουμίν και έβαλε τον Καπνίδη. Όχι γιατί έβαλε τον Καπνίδη μέσα, αλλά γιατί κόπηκε η ομάδα στα 2 στο Αίγιο. Υπάρχουν αυτά. Όπως φαντάζομαι, δεν έχω μιλήσει με τον coach, φαντάζομαι ότι αντιλήφθηκε ότι δεν του βγήκε ο κάσος προθέσεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε προπονητής για να το δεις ότι δεν βγήκε. Ένα μωρό παιδί να το πει, δεν ήταν καλά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έκανε μια σωστή πάσα ο άνθρωπος. Θα έχει και κακές εμφανίσεις. Όπως αντίστοιχα ο Πασάς. Ο Κάσος. Ο Πασάς ήταν που ξεκίνησε κιόλας. Γιατί ο Κάσος δεν ξεκίνησε. Ο Κάσος όταν μπήκε ως φορ δεν έκανε κάτι ουσιαστικό. Ο Πασάς, ο οποίος εντάξει, είναι ντεφορμέ το τελευταίο διάστημα, φαίνεται. Ο Πασάς, ο οποίος όμως τα πρώτα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Να είμαστε δίκαιοι. Προχθές ακόμα και στον γκολ που βάζεις, που κάνει μια πολύ ωραία κούρσα ο Πασάς από την αριστερή πλευρά, η πάσα που κάνει σαν την έκανα εγώ, ρε φίλε. Σαν να την έκανα εγώ. Την έστειλε πάνω στον Καλή. Και ευτυχώς ο Καλή την έστρωσε στον Τούνη. Την έστρωσε στον Τούνη στην κυριολεξία. Δηλαδή του είπε πάρτο, βάλτο. Αλλά η πάσα είναι αδικαιολόγητη. Είναι μόνο ο Καλή, ο Λόπεθ και τρεις παίκτες του Άρη μέσα στην περιοχή. Και ο Πασάς την δίνει στον Καλή. Αυτά όμως, άμα είναι 0-0, φίλε. Και όχι 1-0 με 10 παίκτες του αντίπαλου. Αυτά τα πληρώσεις. Όπως το πλήρωσε το Αίγιο. Δεν έκανε ευκαιρίες γκολ και έμεινε στο 0-0. Με τον Όφη δεν είχε την τελική πάσα και γι' αυτό λέμε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα του Άρη, το δεκάρι. Και τίνω να πιστέψω ότι είναι μεγαλύτερο φίλο από το φορ. Η θέση εκεί. Νομίζω ότι
βγάζει μάτι. Το γεγονός ότι ο Άρης έχει θεματάκι. Και παρόλα αυτά είσαι η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα, αίτητος, 10 παιχνίδια, χωρίς να έχεις παίξει και το παιχνίδι το, με τον Αχαρναϊκό. Είσαι πούδρα. Απλά κάνε αυτή τη συζήτηση. Κάνε την κίνηση εδώ να τελειώνουμε. Με δύο έτοιμους παίκτες σε αυτές τις δύο θέσεις ο Άρης θα κλειδώσει πολύ γρήγορα την άνοδο. Εντάξει. Μπορεί να θέλουν να μας ζωρίσουν. Να τελειώσουμε μόνο με 10 πόντους διαφορά. Να το κάνουμε να έχει λίγο suspense. Που να σου πω και κάτι. Αν οικονομικά. Αν οικονομικά. Τώρα έχουμε άλλα 4-5 παιχνίδια μέχρι το τέλος του Γενάρη. Έχει ξεφύγει 15-18 βαθμούς. Είναι φυσιολογικό να πει και δείξει κάτι παιδιά πλέον στον Τάτο, τον Ρόβα, τον Καράμπελ. Φου βγήκα. Γιατί να ζοριστώ. Την άλλη, εντάξει, και ο κόσμος ανυπομονεί. Φάουλ για την Ξάνθη, το shoot out. Στο 79. Α, corner, όχι out. Ο Μεχία, αυτός είχε ακουστεί για τον Άρη πέρσι. Α, καλό αμυντικό χαφ. Του Πανθρακικού, το θυμάσαι. Ναι, ναι. Και πήγε στην Ξάνθη και πάει αρκετά καλά. Πιέζει. Ξάνθη για να πετύχει το τρίτο γκολ που θα της δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στην παράταση. Ο φίλος ο Γιάννης μας λέει να σχολιάσουμε, έχουμε ένα δεκάλεπτο, το μπάσκετ. Τι να σχολιάσουμε στο μπάσκετ. Είναι η εικόνα αυτή της ομάδας. Εγώ δεν λέω να μην χάσω. Ούτε λέω να πάω να κερδίζομαι στην Αντέρ που έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στη Γαλλία. Με δεκαπλάσιο μπάτζετ από αυτούς που έπαιζε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ χθες, τις Ερμπαντίνες, πώς λέγανε αυτούς. Εγώ αυτό που λέω είναι να είμαστε αξιοπρεπείς. Και η αξιοπρέπεια για μένα φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην άμυνα. Στην επίθεση μπορεί να έχεις μια κακή μέρα, να είσαι άστοχος ή οτιδήποτε άλλο. Όταν δεν έχεις διάθεση στην άμυνα. Και εκτελούν οι άλλοι ελεύθερα 20 τρίποντα, θα τα βάλουν τα μισά. 13 βάλουν για την ακριβία. Θα τα βάλουν. Και θα βάζει 91. Και όταν αυτοί δεν έχουν την άμυνα που έχει ο Πανιωνάκος ή τα Τρίκαλα ή ο Κόρυβος, δεν θα βάλεις 95 ή 85 για να διεκδικήσεις την νίκη. Θα ξεφτυλιστείς. Γιατί αυτές οι ήττες για τον Άρη είναι ξεφτύλα. Να χάνει 30-29 από την Νίμπουργκ, 28 από την Ναντέρ. Από παιδιά που δεν είναι οι top στα πρωταθλήματα τους στις κατηγορίες του. Η Ναντέρ είναι. Η Ναντέρ δεν είναι η ομάδα η οποία είναι. Ποτέ δεν ήταν από τις κορυφαίες ομάδες στη Γαλλία. Έχει. Τα τελευταία τριετία. Τα τελευταία 20 ετία. Είναι μια καλή ομάδα φέτος, παιδί μου. Ποια 20 ετία. Το 92 έγινε. Δεν είναι η παραδοσιακή δύναμη. Όταν έπαιζες εσύ στα Final Four δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Εντάξει, πήραν τώρα οι Αλέξη 5 ξένους εκεί πέρα για Άγγλο, εγώ, Μαροκινότητα, αλλά τόσο που τα τρίποντα. Αυτά πάρεις. Ναι, αλλά δεν είναι εικόνα του Άρη αυτή. Δεν είναι εικόνα. Τι έχει βγει, έβγαλε, ανακοίνωσε το Μολέδο. Ιντερνασιονάλ ανακοίνωσε, λέει, την απόκτηση του Βραζιλιάνου για τον Ιούλιο. Πού θα παίξει με το. Άλλο πάλι και αυτό. τι ωραίο είναι αυτό, ξέρεις, μου θύμισε. Χαβίτο. Περιμένουμε το Χαβίτο Χρήστο να ανανεώσει τον Άρη. Κλείστε το Χαβίτο, ανανεώστε το Χαβίτο. Έρχεται το Χαβίτο στα γραφεία και λέει γεια σας και τα λοιπά. Έχω μια πρόταση από τη Λακορούνια. Πολύ ωραία λέει ο Άρης. Χάβι να φέρεις και λεφτά σου λίγο. Ναι λέει απλά λέει, να σας πω και κάτι. Έχω υπογράψει τον Ολυμπιακό. Τι! Ο Χαβίτο ήρθε φίλε Γενάρη. Από πρώτη του μηνός είχε δικαίωμα φυσικά. Είχε υπογράψει για το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και σου λέει να πάω να παίξω και 6 μήνες στη Λακορούνια. Άντε, βγάλε η άκρη τώρα. Χάθηκε ο παίκτης και τα λοιπά. Και το μεταξύ έκανε και το λάθος η Λακορούνια εκεί με τον έγραψε δανεικό αντί για ελεύθερο. Με αποτέλεσμα να χαλάσει η μεταγραφή, να μην γίνει ποτέ. Και δεν έπαιξε στη Λακορούνια. Παρουσιάστηκε όλα. Έχασε και ο Άρης. Από τα 150 πήρε μόνο 50. Ο Άρης τότε. Τέλος πάντων. Είναι αυτά τα παράξενα. Τώρα ο Μολέδο, ας πούμε. Ανήκει στην Ιντερνασιονάλ το καλοκαίρι και πάει τον πάρει, λέω, πάω για 12 παιχνίδια. Δηλαδή... τώρα δεν τον παίρνει, φίλε. Εντάξει. Να τον πάρει, φίλε, γιατί έχει δύσκολο. Θέλει να αποδυναμώσει τον Παναθηναϊκό για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα.
να μην παίξει στο μεταξύ τους, κατάλαβες. Λοιπόν, για τον Μπάστη λοιπόν που λέγαμε, εμένα πέρα από τον Προύιτ, ο οποίος μου έδειξε και πάλι ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, απογοητεύτηκα από κάποιους, από την προσπάθεια μάλλον κάποιων παικτών. Δεν γίνεται να παίζουν άμυνα με τα μάτια. Απ' την άλλη, είναι και αυτή η κατάσταση, η διοικητική, η οικονομική, που τι ευθύνες να ζητήσω από τον Γιαννάκη και τους παίκτες. Είναι πολύ δύσκολη η όλη φάση. Ότι το έχουν ξεγράψει λίγο μέσα τους το Basketball Champions League, δεν τους ενδιαφέρει η συνέχεια με βάση τα προβλήματα που έχουν. Τέταρτη είναι. Μέσα, να σου πω ποιο είναι το τέτοιο όμως. Και να αποκλειστείς από τον Basketball Champions League, με έτσι όπως είναι φέτος η διοργάνωση, ο πέμπτος και ο έκτος παίζουν στην κατώτερη διοργάνωση. Αταλαιπωρούμαστε δηλαδή με την Οσουκαουπίνκη και την Δυναμό Τυράννων. Γιατί θα είναι ταλαιπωρία πλέον από εκεί και έπειτα. Πάξε αυτό, λυστούμε τελείως. Παίζεις με στην αποκάτω διοργάνωση της FIBA. Πώς λέγεται, δεν ξέρω, που δεν ξέρουμε καν πώς λέγεται. Που δεν παίζει ούτε Α2, ελληνική ομάδα Α2 δεν παίζει εκεί. Εντάξει. Της κίτρινης κάρτας γίνεται και νομίζω ότι βγαίνει και μια κόκκινη κάρτα τώρα. Ποιος τη δέχτηκε την κόκκινη? Παίχτης της Λάρισας. Ο Καρατάσιος. Τι είναι αυτός, βέβαια. Δεύτερη κίτρινη. Άγγελος Καρατάσιος. Το 85, όσοι έχετε παίξει πρόκριση Ξάνθη, γιατί τον Άσο μάλλον τον κλειδώνεται με αυτό. Μπράβο, πολύ έμπειρος ο παίκτης. Στο 85. Με τις τάπες πάει πάνω στο πόδι. Και κάνει, όχι, δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Τον έχει σηκώσει τον άλλο στον αέρα. Δεν του κόψε την μπάλα. Παραλίγο του κόψε το ποδόσφαιρο, ναι. Λοιπόν, ορίστε ρε φίλε, έχει έρθει ο Μητσοτάκης στην Πιερία. Ποιο δικός? Δεσμεύσει και πήδε στην κυβέρνηση, μάλιστα. Είπαμε, η Ξάνθη παλεύει για το τρίτο γκολ. Για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Παλέψει περισσότερο τώρα στα τελευταία λεπτά σε τις καθυστερήσεις. Έχει 8 λεπτά. 8-9 λεπτά θα έχει. Και σε ένα καλό φάουλ. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας και όλους εσάς φυσικά που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές μας. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ με το καλό, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.